Τώρα για την κατάσταση που έχουμε στον αγροτικό τομέα, τους παραγωγούς μας που είδαμε και το ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των αγροτικών συλλόγων του ακριτικού μας Εύρου, με τον κύριο Γιώργο Μαργαρίδη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, αλλά να σας πω το όνομά μου. Γιάννης Μαργαρητίδης. Γιάννης Μαργαρητίδης. Μαργαρητίδης. Ωραία. Ωραία, κύριε Μαργαρητίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Μαζί μας ο Κώστας ο Μαυρίδης, ο Γιώργος Χονδρόπουλος από την Αλεξανδρούπολη και ο Νίκος ο Σπιτσέρης από την Καβάλα. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η κατάσταση σήμερα για στον αγροτικό τομέα, τι γίνεται με την παραγωγή? Είναι δύσκολη η κατάσταση. Η παραγωγή, οι αγρότες βασικά όλοι είναι σκεπτικοί, γιατί τα εφόδια, τα λιπάσματα, το ρεύμα, το πετρέλαιο έχουν πάει και πηγαίνουν στα ύψη σε καθημερινή βάση. Τα ίδια και τα υπόλοιπα τα εφόδια, και δυστυχώς προσπαθούν να καλλιεργήσουν και δυστυχώς δεν γνωρίζουν πόσο θα πουλήσουν τις παραγωγές τους που θα βγάλουν. Αν μπορέσουν να καλλιεργήσουν βέβαια, γιατί κάποιοι παραγωγοί δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Μάλιστα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η κατάσταση και να σας πω την αλήθεια ότι και εγώ ο ίδιος φοβάμαι. Βέβαια θα καλλιεργήσω, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι τιμές θα έχουν στα αγροτικά προϊόντα. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ παίζονται χοντρά παιχνίδια στον αγροτικό τομέα και είμαι κουμπωμένος, γιατί αν πουλήσουμε χαμηλά δεν θα καλύψουμε το κόστος παραγωγής, δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τα δάνειά μας, αυτά που χρωστούμε στις τράπεζες. Δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε τα εφόδια και πόσο θα συντηρήσουμε και τις οικογένειές μας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Για να βάλω στην κουβέντα τον Γιώργο Χονδρόπουλο, που ξέρει εκ του σύνεγε στα θέματα του ακριτικού μας Εύρου και είναι στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργο. Κύριε Μαργαρητίδη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γιώργου Γαντά εδώ στον Εύρο την ερχόμενη Δευτέρα. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε κάτι γι' αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι θα έρθει. Και ήθελα να σας ρωτήσω και ένα δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε, τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το εργατικό δυναμικό, με τα εργατικά χέρια στην περιοχή μας. Γιατί γνωρίζω ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους να δουλέψουν εδώ στην περιοχή του Εύρου. Καταρχήν να σας πω για το πρώτο που αναφέρετε, για τον κύριο Ρογοντά. Δεν από εσάς το ακούω, δεν με έχει ενημερώσει κανένας ότι θα έρθει, ούτε άκουσα καμιά πληροφορία. Βέβαια και με τις δουλειές τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ ιδιαίτερα το αν έρθει ή δεν έρθει. Πάντως και ο προηγούμενος Υπουργός Γεωργίας είχε έρθει, δυστυχώς δεν συναντήθηκε με αγρότες ούτε με φορείς αγροτικούς. Πήγε στην Ένωση εδώ στην Ορεστιάδα και σε μια βιομηχανία, ιδιωτική βιομηχανία, και σηκώθηκε έφυγε. Δεν συναντήθηκε με φορείς αγροτικούς που να θέσουν τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα για τους εργάτες γης που αναφέρεστε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε όντως μεγάλο πρόβλημα, ειδικά πέρσι η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν κλειστά τα σύνορα εδώ του Ορμενίου, ενώ είχαν ανοίξει τα άλλα τελωνία, όπως είναι το τελωνίο του Προμαχώνα, γιατί οι περισσότεροι εργάτες ήταν που χρησιμοποιούσαμε, οι εργαζόμενοι ήταν από τη Βουλγαρία, από τη γειτονική Βουλγαρία. Και δυστυχώς αυτοί από την περιοχή μας εδώ που είναι στην πλευρά του Ορμενίου δεν μπορέσαν να έρθουν, γιατί για να έρθουν σε εμάς έπρεπε να κάνουν 1200 χιλιόμετρα για να έρθουν. Και προτιμήσαν να έρθουν. Αυτή τη στιγμή βλέπω τουλάχιστον για την περιοχή μου εδώ, επειδή έχουμε και σπαράγγια και περιμένουμε να συγκομίσουμε σπαράγγια, έχουν έρθει οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πόσοι ακριβώς θα έρθουν. Πάντως έχουν έρθει οι εργαζόμενοι, αυτοί που καλλιεργούν σπαράγγια και έχουν εργάτες γης, έχουν έρθει οι εργάτες τους. Ωραία. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Κώστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, επειδή προσφάτως, μόλις χθες το είπε και επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, να καλλιεργηθεί, λέει, η λίανθος για να βελτιωθεί η ποσότητα ηλιέλαιο που έχουμε στην Ελλάδα. Εκεί στην περιοχή καλλιεργείται, είναι πρόσφορο να προχωρήσετε σε τέτοιες καλλιέργειες?
Καταρχήν πρέπει να πω, μάλλον και ο Πρωθυπουργός δεν το γνωρίζει, η μεγάλη ποσότητα ηλιοσπόρου που παράγεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και στη Βόρεια Μακεδονία λίγο καλλιεργούνται. Αλλά οι μεγάλες ποσότητες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σέρας, Δράμα, εδώ καλλιεργούνται όλες η μεγάλη ποσότητα του ηλιοσπόρου. Ήδη καλλιεργούνται ηλιοσπόρο, αυτή τη στιγμή είναι η εποχή της σποράς, σπέρνονται τα ηλιόσπορα. Αυτά τα ηλιόσπορα βέβαια τα έχουν δηλώσει η παραγωγή, έχουν δηλώσει στους ιδιώτες γεωπόνους, στους συνεταιρισμούς, αυτά σπέρνονται και περισσότερο πηγαίνουν για βιοδίζελ. Τώρα αν μπορούν να μην παραχθεί δίζελ και να παραχθεί ηλιόλαδο, είναι άλλο αυτό το πράγμα. Πάντως και εδώ δηλώνονται τα στρέμματα, αλλά δεν έχουν γίνει συμβάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν γίνει συμβάσεις και δεν γνωρίζει και ο παραγωγός καμιά τιμή. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Καταρχάς εγώ να προσθέσω ότι δεν μπορεί να παραχθεί ηλιέλαιο από αυτές τις καλλιέργειες αν δεν αλλάξει αυτή η συνθήκη στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μαργαριτίδης. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένα, τα συμβόλαια ορίζουν ότι τα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται στην περιοχή πηγαίνουν για βιοδίζελ και για να παραχθεί ηλιέλαιο θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Χωρίς αυτή την αλλαγή δεν υπάρχει περίπτωση να παραχθεί ηλιέλαιο. Το ένα που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει και αυτές τις υψηλές τιμές, ο κίνδυνος υπολείπανσης των καλλιεργειών που θα προχωρήσουν δεν είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος αποφασίσει να καλλιεργήσει τα στρέμματα που καλλιεργούσε μέχρι πέρυσι, θα είναι σε θέση να λιπάνει σωστά το χωράφι του προκειμένου να πάρει και την παραγωγή που πρέπει? Ναι, μας ακούει ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ δεν άκουσα κανέναν πάντως. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ρωτάει ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ, από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ο συνάδελφος. Ναι. Εάν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να πάμε να καλλιεργήσουμε ηλίανθο, που είπε ο Πρωθυπουργός, θα δούμε και ένα ρεπορτάζ στη συνέχεια από τις δηλώσεις του. Αν έχετε τη δυνατότητα να το πράξετε, έτσι, να κάνετε ένα διάρθρωση αυτής της καλλιέργειας, αν το κόστος είναι που σας επιτρέπει να το πράξετε και βέβαια πότε θα αρχίσει να αποδίδει αυτή η καλλιέργεια και με ποιον τρόπο θα πάρουμε τον ηλίανθο από τον ηλίανθο για να βγάλουμε το ηλιέλαιο. Έχει μια διαδικασία παραγωγική και αν υπάρχουν αυτές οι μονάδες επεξεργασίας στην περιοχή σας, αφού εκεί έχουμε τις περισσότερες καλλιέργειες. Αλλά εκεί που έχουμε, σε εσάς έχουμε ηλιοκράμβη, δηλαδή που είναι παγεβιοντίζελ αυτό που καλλιεργούμε. Δεν είναι λάδι ηλιέλαιο που παίρνουμε στα σπίτια μας. Ναι. Τα παλιά. Παλαιότερα, πριν έρθουν αυτά τα ηλιόσπορα που καλλιεργούμε τώρα για βιοδίζελ, παλιά καλλιεργούσαμε ηλιόσπορα για λάδι. Έτσι. Που τα παραδίδαμε, παίρναμε και για τις οικογένειές μας, παράδειγμα δυο δοχεία, τρία δοχεία, ανάλογα την οικογένειά του, έπαιρνε κάθε παραγωγός και για τον εαυτό του ηλιέλαιο. Έβγαινε μεροκάματο. Είπε οι εποχές, το κόστος παραγωγής τότε, εκείνη τα χρόνια μπροστά που πολλά χρόνια, μπροστά από 40 χρόνια, ήταν πολύ διαφορετικό με το κόστος παραγωγής που υπάρχει σήμερα. Για να καλλιεργήσουμε ηλιόσπορα για να παράγουμε λάδι, το ίδιο κόστος έχει με αυτό το ηλιόσπορο που σπέρνουμε για βιοδίζελ. Είναι το ίδιο κοστολόγιο. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Το ίδιο λίπασμα θα πέσει, ναι. Τα ίδια φάρμακα θα πέσουν, η ίδια δουλειά θα γίνει, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να πατιστούν και μια-δυο φορές παραπάνω, που είναι πάλι υψηλό κόστος λόγω του ρεύματος. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός καλά το είπε, αλλά αυτά τα πράγματα τα λένε από το χειμώνα για να πάρθουν τα άμεσα μέτρα, να πάρθουν εκείνες οι κατευθύνσεις, ούτως ώστε να σπαρθούν τα ηλιόσπορα αυτά για ηλιέλαιο. Όχι τώρα που ήδη να σας πω το 70% τα ηλιόσπορα έχουν σπαρθεί. Στην περιοχή μας τουλάχιστον. Άρα ουσιαστικά ομιλούμε για την καλλιεργητική περίοδο του 23.
Ναι, για το 23, αν αλλάξουν τα δεδομένα. Ναι. Για το 23 μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Το ίδιο πράγμα είναι δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έχετε δύναμη και κουράγιο. Πάμε να δούμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την καλλιέργεια του ηλιάλθου, για να μπορούμε να παράξουμε ηλιέλαιο. Να δούμε λιγάκι το βίντεο. Αλλά οι παρεμβάσεις στήριξης για τις οποίες έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις είναι από τις πιο δυναμικές και από τις πιο πολυεπίπεδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σε αυτές θα προσθεθούν και άλλες για την επάρκεια της αγοράς, για κάποιες εισαγωγές από εμπόλεμα κράτη, οι οποίες τώρα θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού ή να παραχθούν και εδώ, όπως για παράδειγμα με την καλλιέργεια ηλίανθων για το ηλιέλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση. Θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε παραπάνω από 300.000 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Να μείνουμε σε αυτή την προτροπή του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες μας να καλλιεργήσουν ηλιάνθο. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Ευθυμίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού. Είναι ο συνεταιρισμός που παράγει ηλιάνθο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Μαζί μας είναι και συνάδελφοι ο Κώστας Μαυρίδης από το ΦΛΑΣ στη Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος Σπιτσέρης από το ΣΕΝΤΕΡ την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ο Γιώργος Χονδρόπουλος από τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη. Για πείτε μας για την καλλιέργεια του ηλιανθού, να την μάθουμε όλοι μας. Αν είναι μια καλλιέργεια εύκολη, αν έχει υψηλό κόστος παραγωγής, αν αποφέρει σε εσάς τους αγρότες και πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την προτροπή του Πρωθυπουργού μετά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει και το έλλειμμα που υπάρχει σε ηλιέλαιο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ακούστε να δείτε, η καλλιέργεια του ηλίανθου δεν είναι μια καλλιέργεια που μπορεί να αποκομίσει στους αγρότες κάποια ιδιαίτερα κόστη. Έτσι. Στην περιοχή μας εδώ πέρα είναι μια καλλιέργεια, στο πούμε, έχει έρθει σαν μια καλλιέργεια ανάγκης. Και οι δυναμικές καλλιέργειες ήταν το ζαχαρότυφλο και το καλαμπόκι. Από τη στιγμή που εδώ και κάποια χρόνια αυτά έχουν φύγει από το προσκήνιο, εναλλακτικά έπρεπε για να καλλιεργηθεί, για να μην μείνει άσπαρτη γης, να μπούμε σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Μία από αυτήν την καλλιέργεια ήταν και ο ηλιάνθος. Άρα από ανάγκη, από ανάγκη βάζεται. Από ανάγκη ακριβώς. Όχι γιατί βγαίνει με ροκάματο. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι με τα περσινά δεδομένα η περιοχή μας εδώ πέρα, αν πιάσεις ένα μέσο όρο παραγωγής γύρω στα 300 κιλά χωρίς να το πουτήσεις, έτσι, γιατί αν το πουτήσεις είσαι μέσα, δεν βγάζεις απολύτως τίποτα. Στην καλύτερη θα πάρεις 50 ευρώ, στη χειρότερη θα πάρεις, δεν θα πάρεις τίποτα. 50 ευρώ εννοείται το στρέμμα. Το στρέμμα, ναι. Θα μείνεις στον παραγωγό 50 ευρώ το στρέμμα. Με μια μέση παραγωγή γύρω στα 300 κιλά. Με τα σημερινά δεδομένα, έτσι πως έχουν πάει όλα, πετρέλαιο, η ΔΕΗ, τα γεωργικά εφόδια και αυτά, αν δεν αλλάξει κάτι στο θέμα τιμής, δεν αξίζει. Εμείς εδώ στην περιοχή, αρκετοί από εμάς θα τα υπολογίσουμε πάρα πολύ καλά φέτος και υπάρχει πιθανότητα να μην σπείρουμε κιόλας. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε τον Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα. Κώστα. Τώρα, προφανώς χρειάζεται να ξαναδείτε το κόστος και της παραγωγής αλλά και της τιμής, της πώλησης. Γιατί έχει αυξηθεί στο ράφι και μάλιστα έχει διπλασιαστεί το ηλιέλαιο. Άρα προφανώς υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω τελικά πόσο θα φτάσει από αυτή τη διαφορά σε εσάς τους αγρότες. Μπορώ να έχω το λόγο? Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή πέρσι η τιμή του ήταν στα 37 λεπτά και στο τέλος που γίναν κάποιες, ας το πούμε σαν πόνος, πληρωθήκαμε 41 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εταιρείες δεν έχουν ξεκαθαρίσει κάτι. Απλώς πλανάται το σενάριο γύρω στα 60 με 65 λεπτά. Και εγώ θα το πω έτσι απλά, δηλαδή για να το καταλάβουμε όλοι και όσοι μας ακούν. Στα 300 κιλά μέσο όρο παραγωγής, αν πάρουμε 20 λεπτά αύξηση, είναι 2-3-6. Θα πάρουμε 60 ευρώ. Αν υπολογίσεις ότι το πετρέλαιο, το λίπασμα από 23 ευρώ έχει πάει κοντά στα 40, καταλαβαίνετε ότι τα 20 λεπτά της αύξησης
Δεν φτάνουν να καλύψουμε τα έξοδα αυτή τη στιγμή να πάμε να αγοράσουμε εφόδια, να πάμε σε ένα βενζινάδικο να βάλουμε πετρέλαιο και όλα τα συναφή, έτσι. Λοιπόν, άρα, κύριε Πρόεδρε, για να το καταλάβουμε τώρα. Εσείς ναι. παίρνετε περίπου 50 ευρώ το στρέμμα. Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και την έλλειψη που υπάρχει σε ηλιέλαιο, ήδη λέτε ότι στην πιάτσα συζητείτε να πάρετε μια αύξηση άλλα 20 cents. Αν κατάλαβα ναι. καλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι, ναι. να πάτε δηλαδή, στο στρέμμα να πάρετε πόσο, 60 ευρώ, 70 ευρώ το στρέμμα θα πάρετε. Ναι, αν πάρεις, ναι, θα πάρεις άλλα 20 ευρώ, θα πάρεις στα 70 ευρώ. Στα 70 ευρώ, προσέξτε λίγο. Ναι. Ένα στρέμμα τι ποσότητες μας βγάζει. Σας είπα, σε μια καλή χρονιά, δηλαδή περσινή χρονιά, με τους καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας, με τους κάψονες και αυτά, η μέση παραγωγή δεν ξεπέρασε τα 200 κιλά. 200 κιλά το στρέμμα. Το στρέμμα. Μάλιστα. Υπήρχαν, αν είναι μια καλή υγνοϊκή χρονιά, θα βάλεις ένα μέσο όρο, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, τώρα, ωραία. Άρα, εσείς θα πάρετε αυτά τα χρήματα. Μετά πάει το προϊόν και γίνεται με επεξεργασία, έτσι δεν είναι? Ωραία, ναι, ναι. Γίνεται μια σύμβαση με κάποια εταιρεία, η οποία το παραλαμβάνει από το χωράφι και το παίρνει για την επεξεργασία. Τώρα την επεξεργασία το κάνουν, εντάξει. Τι κόστος υπάρχει εκεί πέρα? Υπάρχει ψηλό κόστος στη μεταποίηση, στην επεξεργασία για να πάρουμε το ηλιέλαιο? Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή δικαιολογείται ότι εσείς παίρνετε αυτά που παίρνετε και τα ακούσαμε, μας τα περιγράψατε, σε ναι. σχέση με αυτό που εμείς βρίσκουμε στο ράφι? Διότι τώρα η τιμή είναι κοντά στα 17 ευρώ τώρα. Αυτό που βρίσκουμε στο ράφι είναι 3,2 ευρώ το κιλό. Τόσο βγαίνει. Στα 17-16 ευρώ που είναι το πεντάλιτρο. Δηλαδή από 60 λεπτά που παίρνει ο αγρότης φτάνει σε 3,2 ευρώ στο ράφι. 60 ευρώ θα πάρουμε φέτος. Θα στρέμμα. Πάρουμε φέτος με την αύξηση. Ναι, με την αύξηση. Με τα περσινά δεδομένα. Ναι. Αν βάλουμε όμως και όλες τις αυξήσεις αυτές που έχουν έρθει, συλλιπάσματα, κάψιμα και αυτά, δεν νομίζω να κερδίσουμε, να βγούμε κερδισμένοι φέτος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, για να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να καλλιεργηθεί ένας ο ηλίανθρωπος στην περιοχή μας, πρέπει ο ηλίανθρωπος, όσο κάνω αυτό ακούγεται τραβηγμένο, να πληρωθεί ένα ευρώ στους παραγωγούς. Ναι. Για Νίκος, να πούμε κι εμείς ότι θα μας μείνουν τα 50 ευρώ τα περσινά. Ναι. Δηλαδή, αυτό που κερδίζαμε μέχρι τώρα, γιατί θα κερδίσουμε κάτι τρελό, να μας μείνουν τα 50 ευρώ που κερδίζαμε προ όλες αυτές τις αυξήσεις και όλες αυτές οι ανατιμήσεις που έχουν γίνει. Γιατί και το ηλιέλαιο τώρα αυτή τη στιγμή που είναι στο ράφι και είναι να έχει ξεφύγουν οι τιμές, δεν είναι από τη φετινή την παραγωγή, είναι από την περσινή την παραγωγή. Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα είναι σκροκέδεια. Το πεντάκιλο, λέει ο Κώστας, έχει 17 ευρώ. Τόσο δεν έχει? Ναι. Το πεντάκιλο. Άρα εσείς στο πεντάκιλο παίρνετε δηλαδή ούτε 3 ευρώ. 30 λεπτά το λίτρο έπαιρνε με τα περσινά δεδομένα. 3-5 λεπτά. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Στα 17. Πάμε στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κάτι σαν με τα καύσιμα μου θυμίζει. Με το πατρέλαιο, το βαρέλι. Σε αυτά που λέει ο πρόεδρος και στον πόνο των αγροτών, δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό που υποστηρίζει ο πρόεδρος, ότι χρειάζεται να φτάσει στο 1 ευρώ. Το θεωρώ υπερβολικό. Θεωρώ ότι η πέρυσι χρονιά δεν ήταν κακή στην τιμή του προϊόντος, γιατί ο ηλιόσπορος πουλήθηκε πάνω από 40 λεπτά τελικά και μια τιμή γύρω στα 60 λεπτά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Πολλό δε μάλλον αν αυξηθεί περαιτέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ, παρά το υψηλό κόστος, δίκιο έχει, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και αυτό το 1 ευρώ βρίσκω εντελώς υπερβολικό. Δεν έχω βάλει κάτω τα νούμερα για να λογαριάσω, αλλά μου φαίνεται υπερβολικό. Εγώ πάντως προτίθομαι, όποιος θέλει, έχω 100 στρέμματα, του τα δίνω να τα σπείρει, και από εκεί και πέρα να καθίσει να βγάλει τα κόστη αυτός και αν κερδίσει επιπλέον, χάρισμά του. Νίκο Σπιτσέρη, η πρόκληση είναι για σένα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλοί εθελοντές, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι. Επειδή μιλώ με τους αγρότες στο πλαίσιο μιας εκπομπής τα τελευταία 3-4 χρόνια πάρα πολύ συχνά, το θεωρώ αυτό που λέτε πολύ υπερβολικό και θα το ψάξω. Υπερβολικό να πληρωθεί ένα ευρώ και υπάρχουν, να σας πω κάτι, η περιοχή δικιά ναι, μας... Ναι, το θεωρώ εξωπραγματικό. Σε σχέση με τον Εύρο, που ο Εύρος έχει τα περισσότερα στρέμματα
που σπέρνει σε σχέση με εμάς. Εμείς εδώ οι περιοχές παίρνουμε γύρω στις 7.000 στρέμματα, έτσι. Ο μέσος όρος, εμείς εδώ πέρα ούτε τα ποτίζουμε, και σας λέω ότι ο μέσος όρος παραγωγής σε μια καλή χρονιά είναι στα 300 κιλά. Αν πάτε στον Εύρο και σε άλλες περιοχές που τα χωράφια δεν είναι τόσο γόνιμα ή θέλουν να ποτιστούν, το κέρδος τους από τον ηλιανθό μπορεί να είναι πολύ πιο μικρό από τα 50 ευρώ που σας είπα εγώ τα περσινά. Γιατί και εμείς πέρσι με τον καύσωνα και με 200 κιλά μέσο όρο παραγωγής δεν πήραμε 50 ευρώ, κερδίσαμε 30. Επειδή αλλά δεν παίρνουμε μια χρονιά. Εντάξει, πέρσι ξέρω ότι στον Εύρο ήταν ικανοποιημένοι από την τιμή και αυτές οι τιμές που λέτε είναι εξωπραγματικές. Θα το δούμε. Πριν όμως ο πρόεδρος του Εύρου μας είπε ότι η καλλιέργεια εκεί, έτσι, τώρα, εδώ πριν από λίγο μας το έλεγε Νίκο, είναι για βιοντίζελ αυτό που καλλιεργούν. Ναι, και όχι για ηλιέλαιο. Δεν είναι ηλιέλαιο για βιοντίζελ, αυτό υπάρχει, εδώ υπάρχει ζήτημα. Ναι. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αλλαγή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα συσχετίζουμε αυτά τα δύο. Άλλο το βιοντίζελ, και άλλο το ηλιέλαιο. Και εμείς, συγγνώμη, σας διακόπτω. Και εμείς το περισσότερο για βιοντίζελ προοριζόταν. Ναι. Δεν προοριζόταν για ηλιέλαιο. Μικρές ποσότητες δηλαδή είναι ηλιέλαιο και άλλες περισσότερες είναι βιοντίζελ. Ναι, πήγαινε για βιοντίζελ. Ναι. Τώρα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό γιατί έχουμε έλλειμμα. Δεν φτάνει στην αγορά αυτό που καταναλώνουμε. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και σας είπα ότι για να, αυτή τη στιγμή για να καλλιεργήσουν και οι αγρότες χρειάζεται κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο που ρίχνεις είναι αβέβαιο. Δεν ξέρεις αν αυτά που θα ρίξεις στο τέλος θα τα πάρεις τουλάχιστον πίσω. Νομίζω όμως ότι σε μια χώρα και μια περίοδο που μπήκαμε πλέον που είμαστε πολύ ελλειμματικοί, η αγορά στενάζει, οι τιμές εκτοξεύονται. Εδώ υπάρχουν πλέον εστιατόρια που λένε δεν θα σερβίρουμε πατάτες, δεν θα τηγανίζουμε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Στο ράφι το προϊόν είναι πανάκριβο. Πρέπει να καθίσει σοβαρά η πολιτεία πέρα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να συνομιλήσει με τους παραγωγούς, να κάνει ένα διάρθρωση αυτής της καλλιέργειας με ένα μακροχρόνιο πλαίσιο, διότι η ιστορία της Ουκρανίας δεν είναι μόνο σήμερα, θα κρατήσει έτσι και η παραγωγή για να ξαναυπάρξει και πότε θα υπάρξει και τι θα είναι οι τιμές τότε, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό σχεδιασμό. Αλλιώς θα είμαστε εξαρτώμενοι, ελλειμματικοί και τις τιμές επάνω. Και νομίζω ότι το 1 ευρώ θα είναι πολύ λίγο σε αυτό που έρχεται μπροστά μας και έχουμε και να αντιμετωπίσουμε. Νίκο Σπιτσέρη, αυτό το λέω για σένα τώρα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν στο συγγνώμη, αν όλα σωστά, εγώ επιμένω να θεωρώ υπερβολικό αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Ναι. Με όλο το σεβασμό. Ωραία. Αν δεν σταθεροποιηθούν και οι τιμές, γιατί αυτή τη στιγμή και στους γεωπόνους που πάμε για να προθεμετευτούμε προϊόντα, λοιπάσματα και οτιδήποτε, οι τιμές που παίρνουμε είναι ημέρας. Είναι χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο δηλαδή. Κάθε μέρα. Έχετε δίκιο σε όλα όσα λέτε, κύριε Πρόεδρε, πέραν του 1 ευρώ το οποίο είναι υπερβολικό. Εντάξει, τώρα εσείς πιαστήκατε από μια κουβέντα που είπα εγώ εννοείς ευρώ, ας το πληρώσουν και 95. Δεν είναι μια κουβέντα. Εσείς το θεωρείτε υπερβολικό, αλλά σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι και σας, όπως είπε και ο συνάδελφος, αν θέλετε εγώ σας παραχωρώ 100 στρέμματα να έρθετε να τα σπείρετε και αν εσείς βγάλετε μεροκάματο, για όλα αυτά τα λέμε, γιατί αν σηκάτε κάτι μια ζημιά σε ένα μηχάνημα που και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν θα πάρεις απολύτως τίποτα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Γιώργος Οχοδρόπουλος, να σχολιάσει και να κλείσουμε με τον κύριο Πρόεδρο. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι είναι, έτσι πως μου το περιγράφετε, μια τελείως ασύμφορη επένδυση για έναν αγρότη να προχωρήσει στην καλλιέργεια ηλιάνθου. Πώς αντέχετε και πόσο καιρό ισχύει αυτό? Δηλαδή, παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα, τώρα έχουν δυσκολεύσει λόγω των ανατιμήσεων στις τιμές των πετρελαίων κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα και σας είπα ότι παλιότερα η καλλιέργεια του ηλιάνθου στην περιοχή μας ήρθε από τότε που φύγαν από το προσκήνιο η καλλιέργεια του ζαχαρόντευλου και η καλλιέργεια του καλαμποκιού, η οποία τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τη χρονιά που μας πέρασε, τα τελευταία χρόνια ήταν ασύμφοροι. Έτσι. Γιατί δεν αλλάξατε Σπαρτά, Πρόεδρε, τότε? Γιατί δεν αλλάξατε, δεν καλλιεργήσατε κάτι άλλο? Να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η περιοχή μας εδώ έχει επικεντρωθεί. Και αυτή τη στιγμή εγώ σαν πρόεδρος τώρα δεν έπρεπε να μιλάω για τον ηλιανθό, έπρεπε να μιλάω για το ακτινίδιο. Η περιοχή μας εδώ αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί στο ακτινίδιο. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν αρκετές εκτάσεις, έχουν μπει και μπαίνουν καθημερινά αρκετές εκτάσεις και έχουμε επενδύσει πλέον στο ακτινίδιο. Και σιγά σιγά
αυτές οι καλλιέργειες, όπως είναι ο Ηλίανδος, όπως είναι το Καλαμπόκι και όλα αυτά, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Από ανάγκη, είπατε. Από ανάγκη, μπαίνουν. Από ανάγκη, όπως είπατε, και πολλές φορές, γιατί αυτή τη στιγμή το ακτινίδιο στον παραγωγό αφήνει ένα καλό εισόδημα, παίρνουμε λεφτά από τη μία παραγωγή και τη ρίχνουμε στην άλλη για να μην μείνουν τα χωράφια ακαλλιέργητα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Και κρατούμε την πρότασή σας, την πρόκλησή σας. Τα 100 στρέμματα, άμα θέλει ο Νίκος. Όποιος θέλει, να τα καλλιεργήσει. Τα μηχανήματα, να έρθει να τα δουλέψει. Έτσι, εδώ δεν θα γίνω αγρότης. Λοιπόν, και εγώ μαζί σου, Νίκο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.